Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West, Τρίτη σήμερα 10 Απριλίου. Η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει ευρύτερες πολιτικές συνεννοήσεις, ακόμη και αν έχει αυτοδυναμία μετά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Είναι μια θέση την οποία έχει εκφράσει ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσιάρας. Εκτίμησε δε ότι η ίδια η πραγματικότητα είναι αυτή που προσδιορίζει και την ανάγκη των συνεργασιών και την γενικότερη διάθεση και τόνισε ότι χρειάζονται γενικότερες πολιτικές συνεννοήσεις. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα δούμε όλα τα θέματα, κυρίες και κύριοι, που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα στον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Αληθώς ο Κύριος. Χριστός Ανέστη στους φίλους τηλεθεατές. Και να ευχηθούμε η ανάσταση του Κυρίου να φέρει σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία και χαρά. Να ξεκινήσουμε από τη ΔΕΗ τώρα, που σε 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες θα προχωρήσει η Γενόπ ΔΕΗ, αφότου καταθεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πώληση των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Το παρουσιάσαμε αναλυτικά, Δημήτρη, την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος και συγκεκριμένα φιλοξενήσαμε τις δηλώσεις του Προέδρου της Γενόπ ΔΕΗ, του Γιώργου του Παδαμίδη, ο οποίος έκανε λόγο ότι μόλις έλθει το νομοσχέδιο στη Βουλή, η Γενόπ ΔΕΗ θα ξεκινήσει αμέσως τις δυναμικές κινητοποιήσεις με επαναλαμβανόμενες 48 ώρες απεργιακές κινητοποιήσεις. Συγκεκριμένα, ο κ. Σαδαμίδης είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και δεν πρέπει να φοβούνται οι πολίτες για πιθανό blackout. Να δούμε όμως τι λέει το ρεπορτάζ. Σειρά 48 ώρων απεργιών σχεδιάζει η Γενόπ ΔΕΗ για τις λιγενικές μονάδες. Σε 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες θα προχωρήσει η Γενόπ ΔΕΗ αφότου καταδυθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πώληση λιγνητικών μονάδων και ορυχείων στη Φλόρινα και τη Μεγαλόπολη. Σύμφωνα με το sky.gr, στέλεχος της Γενόπ ΔΕΗ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μείνουν μονάδες εκτός συστήματος και να προκληθούν μικροδιακοπές, αν η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις είναι μεγάλη και δεν υπάρχει προσωπικό σε κάποιες μονάδες. Προσωπικό εννοείται προσωπικό ασφαλείας. Επισημάνε ωστόσο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για blackout. Αυτό το είπαμε πριν, ότι αυτό είναι μια διαβεβαίωση του Προέδρου της Γενόπ ΔΕΗ, του Γιώργου Ταλαμίδη, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μάλιστα. Ελέγχονται πλήρως οι συνδικαλιστές, δήλωσε πατός κυβερνητικός τέλεχος, τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα είναι υποτονικές, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων στην επιχείρηση έχει όριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή είναι κοντά στη σύνταξη, οπότε τα κίνητρα για εθελουσία έξοδο που θα δώσει η ΔΕΗ συμφέρουν πολλούς υπαλλήλους. Και εδώ χτυπάνε οι καμπάνες για άλλα θέματα, τα οποία όμως θα τα δούμε στην συνέχεια. Αυτά σε ό,τι αφορά τις απεργιακές κινητοποιήσεις που θα ξεκινήσουν με τον ερχομό στη Βουλή του νομοσχεδίου για την πώληση των λιγνητικών μονάδων. Τώρα, στις πιστωτικές τράπεζες, οι οποίες και πρόκειται να θέσουν τους δικούς τους όρους, εφόσον χρειαστεί, βρίσκεται ο τελευταίος λόγος σχετικά με την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ, Θεόφιλε. Ναι, και όχι αυτό. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι πιστωτές της ΔΕΗ αφενός θα περάσουν από μικροσκόπιο τον σχετικό νόμο, κατά τίθεται εντός της εβδομάδας όπως αναφέραμε, και αφετέρου, αμέσως μόλις συσταθούν οι δύο προσπόληση θηγατρικές του Βορρά και του Νότου, θα εξασκήσουν κάθε δικαίωμά τους. Να πούμε εδώ, Δημήτρη, για ακόμη μια φορά, ότι για να πουληθούν οι μονάδες, θα πρέπει οι μονάδες που θα βγουν σε πώληση να συστήσουν δύο εταιρείες. Η μία θα αφορά τη Δυτική Μακεδονία και άλλη τη Μεγαλόπολη, οι οποίες θα αναλάβουν να φέρουν σε πέραση την όλη διαδικασία. Τραπεζικός τέλεχος με άμεση εμπλοκή στις μεγάλες δανειακές συμβάσεις της ΔΕΗ εξηγεί στην ηλεκτρονική εφημερίδα Energy Press ότι ο ένας μήνας που ορίζει ο νόμος για τυχόν προσφυγές των πιστωτών της ΔΕΗ αμέσως μετά τη σύσταση των δύο θηγατικών δόθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Τέλος, και διευθυνίζει ότι σαν μεγάλοι πιστωτές της ΔΕΗ, οι τράπεζες εφόσον κρίνουν ότι είτε κατά τη δικασία απόσχεσης των μονάδων, είτε προς το τέλος του διαγωνισμού, ότι η πώληση ή το τίμημα θέτουν σε κίνδυνο τις δανειοδοτήσεις τους, τότε ίσως ζητήσουν από την επιχείρηση επιπλέον εξασφαλίσεις. Άρα λοιπόν, ένα ακόμα πρόβλημα είναι τι μέλη γενέστε και πώς θα πράξουν οι τράπεζες. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας την Μεγάλη Παρασκευή όσον αφορά το νομοσχέδιο για την ΔΕΗ. Και για μία ακόμη φορά, ο κ. Καρυπίδης αναφέρθηκε και τόνισε ότι η θέση μας είναι η ίδια, νερά και δημόσια, δηλαδή και το νερό και ρεύμα, είναι αδιαπραγμάτευτα. Μακάρι, σε αυτά που λέει ο κ. Καρυπίδης, αλλά δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Πάμε να δούμε την σχετική δήλωση και επιστρέφουμε. Ό,τι έχουμε πει ισχύει στο ακέραιο. Τα νερά και η ενέργεια είναι αδιαπραγμάτευτα, είναι δημόσια αγαθά. Ακόμη δεν έχει δοθεί το νομοσχέδιο στη διαβούλευση. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν με τον Υπουργό Ενέργειας, του είχα πει να μας το δώσει το νομοσχέδιο πριν πάει και εισαχθεί στη Βουλή, ακόμη και για τη διαβούλευση. Ήδη από διάφορες διαρροές που υπάρχουν, εμείς εργαζόμαστε πυροτεδώς στο να το αναλύσουμε από αυτό που έχουμε ως πρώτη πληροφόρηση στη λεπτομέρειά του. Αυτό που μπορούμε σε αυτή τη φάση να κάνουμε και να αναλύσουμε είναι έτσι ώστε η περιοχή μας από τις όποιες εξελίξεις που εμείς ευχόμαστε να μην υπάρξουν, να μην υπάρξει δηλαδή η πώληση των μονάδων, να βγει τουλάχιστον κατοχυρωμένη, διασφαλισμένη και
και αν θέλετε, στη λογική της διασφάλισης των ανταποδοτικών τελών, να παραμείνουμε στα ίδια και να είναι και κάτι περισσότερο. Αλλά σας λέω και πάλι, εμείς θα δώσουμε τη μάχη και μέσα και έξω από τη Βουλή να αποτρέψουμε αυτό που πάει να γίνει. Δεν πάμε με στήρα πρόταση, δεν πάμε με στήρα άρνηση. Πάμε με πρόταση ρεαλιστική που θα διασφαλίσει τα αγαθά για τους πολίτες, θα διασφαλίσει τα αγαθά για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και για την εθνική αυτάρκεια της χώρας. Σε μια περίοδο όπου τα εθνικά μας θέματα, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι σε μια φάση που πρέπει όλους να μας προβληματίζει. Η χώρα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσει την κυριαρχία της και μέσα στην κυριαρχία είναι και η ενέργεια. Ωραία, είδαμε την σχετική δήλωση του κυρίου Καρυπίδη. Ας ελπίσουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο. Να κλείσουμε όμως με την ενέργεια, Θεόφιλε. Ναι, ο κύριος Καρυπίδης, να θυμίσουμε εδώ στους φίλους τηλεθεατές, το έλεγε προεκλογικά πριν το 2014, αλλά το είπε και μετακλογικά, το είπε και πολύ πρόσφατα, ότι ενέργεια και νερά είναι δημόσια αγαθά και σε καμία περίπτωση δεν πουλούνται και δεν εκποιούνται. Άρα ισχύει η θέση του που έλεγε και δήλωνε ευθάρσως ότι αν φτάσουμε σε αυτό το ενδεχόμενο θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τις παραιτήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και καλή ώρα και τη δικιά του την παραίτηση. Μένει να δούμε τι θα πράξει την εντός εβδομάδας όταν θα έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο το οποίο και θα ψηφιστεί με τη μορφή του επίγοντος. Τώρα να πούμε ότι αυτό το οποίο έρχεται πολύ έντονα στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα είναι το τι θα συμβεί με το προσωπικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ. Σήμερα η ΔΕΗ απασχολεί 10.950 εργαζόμενους, χωρίς να υπολογίζουμε σε αυτούς τις 6.500 του ΔΔΕ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτοί που θα θελήσουν να μπουν στη διαδικασία να αγοράσουν λιγνητικές μονάδες, μελίτη 1 και άδεια για τη μελίτη 2 και τα ορυχεία, και μεγαλόπολη 3 και μεγαλόπολη 4 και τα ορυχεία, είναι πολύ φυσιολογικό να μην θελήσουν να κρατήσουν το προσωπικό το οποίο για πολλούς είναι υπεράριθμο. Τι θα συμβεί τότε? Η ΔΕΗ από την πλευρά της δηλώνει ότι για μια πενταετία δεν θα υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει δέσμευση, αλλά θα προχωρήσει άμεσα στην διαδικασία εθελουσίας εξόδου με μπόνους, αυτό που το ζήσαμε και το προηγούμενο διάστημα, για να μπορέσει να απαλύνει το υπάρχον πρόβλημα όσο αφορά και το ενδιαφέρον των επενδυτών. Μένει να δούμε αν αυτόν μεταφραστεί σε μια διαδικασία καθαρά μόνο εθελουσίας εξόδου ή μπούμε και στη διαδικασία να συναντήσουμε μπροστά μας ομαδικές απολύσεις, δημιουργώντας βέβαια κοινωνικό πρόβλημα και κοινωνικές αναταραχές. Ωραία. Τώρα να φύγουμε από την ενέργεια και να πάμε στην εκπαίδευση. Φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι θα διεκδικήσουν 74.692 θέσεις στα ΕΗ, 46.663 στα πανεπιστήμια πλην του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 23.396 στα ΤΕΗ. Να το δούμε αναλυτικά τώρα. Ναι, να πούμε ότι την έναρξη των πανελλήνιων εξετάσεις στις 8 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια και στις 7 Ιουνίου για τα επαγγελματικά λύκεια θα σημάνει η εξέταση της νεοελληνικής γλώσσας όπως και συνηθίζεται. Μάλιστα. Ωστόσο, η διάρκεια των εξετάσεων φέτος θα είναι κατά 2 μήνες μικρότερη για τα γενικά επαγγελματικά λύκεια εξαιτίας της κατάργησης της εξέτασης στο μάθημα της ιστορίας και των μαθηματικών γενικής παιδείας. Να πούμε ότι οι υποψήφοι για την εισαγωγή σε ένα επιστημονικό παιδεία θα εξεταστούν σε 4 μαθήματα, ενώ οι υποψήφοι για εισαγωγή σε 2 επιστημονικά παιδεία θα εξεταστούν σε 1 επιπλέον μάθημα γενικής παιδείας ή προσανατολισμού. Γενικά, οι πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών επαγγελματικών λύκειων θα διαρκέσουν από τις 8 μέχρι και τις 19 Ιουνίου, ενώ για τα ΕΠΑΛ από τις 7 έως τις 21 Ιουνίου. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από τις 22 έως και τις 30 Ιουνίου και οι πρακτικές δοκιμασίες και οι υγειονομικές εξετάσεις για όσους επιθυμούν να εισαχθούν στα ΤΕΦΑΑ θα διεξάγονται από τις 19 μέχρι και τις 29 Ιουνίου. Αυτές είναι οι αλλαγές οι οποίες είναι περιορισμένες, θα τολμούσα να πω. Μάλιστα, τώρα να πάμε και σε μια δράση που θα πραγματοποιήσει το επιμελητήριο της Κοζάνης όσον αφορά τη ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Ένα θέμα το οποίο καίει. Το επιμελητήριο Κοζάνης, λοιπόν, Δημήτρη, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα στην Πτολεμαίδα και στην Κοζάνη με θέμα ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Την Δευτέρα, λοιπόν, 16 Απριλίου του 2018, στην Πτολεμαίδα, με ώρα έναρξης στις 3:30 το μεσημέρι, στο κτίριο του επιμελητηρίου, στην οδό Γουμέρας και στην Κοζάνη στις 16 Τετάρτου του 2018, με ώρα έναρξης στις 6 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο της Ελίγας, στο 5 χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ο κ. Φώτης Κουρμούσης, που θα εστιάσει στην παρουσία του νομοθετικού πλαισίου του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Να πούμε ότι για το σκοπό αυτό, αύριο, στη διάρκεια του φόρουμ της επικαιρότητας, θα μας απασχολήσουν οι κατασκευές και οι πληστηριασμοί. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, στην εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των προϊόντων της Κυψέλης πέραν του μελιού. Όπως είναι ο βασιλικός πολτός, η πρόπολη, η γύρη και το μελισσοκέρι, προσανατολίζει τους νέους μελισσοκόμους το Κέντρο Μελισσοκομείας Δυτικής Μακεδονίας που ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από 1 μήνα στην Κοζάνη. Είδαμε ένα σχετικό σήμα δημοσίευμα στο kozan.gr που παρουσιάζει αναλυτικά τη δράση.
Να το δούμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, Θεόφιλε. Σωστά, και τυπλοφορεί. Επενδύουν στο βασιλικό πολιτό στη Δυτική Μακεδονία. Ας δούμε σαν αναλυτικά τι λέει το ρεπορτάζ που επιμελείται η ηλεκτρονική εφημερίδα Kozan.gr. Στην εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση όλων των προϊόντων της Κυψέλης, πέραν του μελιού όπως είναι ο βασιλικός πολτός, η Πρόπολη, η Γύρη και το Μελισσοκέρι, προσανατολίζει τους νέους μελισσοκόμους το Κέντρο Μελισσοκομείας Δυτικής Μακεδονίας που ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από ένα μήνα στην Κοζάνη. Να πούμε ότι παλαιότερα λειτουργούσε στην Κατερίνη. Ναι. Καθώς το ενδιαφέρον των καταναλωτών όπως και του κλάδου της βιομηχανίας καλλιτικών και των τροφίμων αυξάνεται σταθερά για τα προϊόντα της μέλισσας. Και το κέντρο φιλοδοξεί να στρέψει τους νέους μελισσοκόμους και σε αυτές τις πρακτικές και να αναδείξει τα εμπορικά ωφέλη τους. Όπως αναφέρει η γεωπόνος και επόπτρια του κέντρου, κυρία Ελισάβετ Μαρίνου, τα τελευταία χρόνια, με την ανάδειξη των ευεργετικών ιδιωτήτων και της διατροφικής αξίας του βασιλικού πολιτού, έχει αυξηθεί και η ζήτηση. Αν και οι παλιότεροι μελισσοκόμοι έδιναν βαρύτητα στην παραγωγή μελιού, λόγω του μειωμένου ενδιαφέροντος για τα υπόλοιπα προϊόντα, ωστόσο οι νεότεροι έχουν αντιληφθεί ότι μπορούν να το αξιοποιήσουν εμπορικά. Είναι μια επίπονη διαδικασία και απαιτεί πολύ χρόνο για τη συλλογή του, αφού από ένα βασιλικό κερί μπορούμε να πάρουμε μόλις το 1/4 του γραμμαρίου, ώστε δεν είναι δύσκολη η μελισσοκομική εργασία και δεν απαιτεί πρόσθετο εξοπλισμό, επισημαίνει από την πλευρά της κυρία Μαρίου. Να πούμε την πλήρη εδώ ότι ξέχωρα από τα προϊόντα μελιού, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και έχουν και τη δική τους, ας πούμε, ισχυρή οικονομία, ότι τα τελευταία χρόνια, με αφορμή την κινητικότητα που υπάρχει στο κομμάτι των αρωματικών φυτών, τα προϊόντα τα οποία παράγει ο συνεταιρισμός αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών βοήου, όλα φεύγουν στην κυριολεξία στο εξωτερικό. Η μεγαλύτερη αγορά, η γερμανική αγορά, δεν μένει και τίποτα στο εξωτερικό. Και το αναδείξαμε και πρόσφατα μέσα από το West. Αυτό από μόνο του δίνει πολλές λύσεις, πολλές απαντήσεις σε αυτούς που κάνουν λόγο ότι μα τώρα εμείς γίνεται να ασχοληθούμε με τη γεωργία, να ασχοληθούμε με τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Και βεβαίως γίνεται να ασχοληθείτε, αφού αποβάλλετε από πάνω σας τα όποια κόμπλεξ έρχεται όσο αφορά το παραγωγικό κομμάτι αλλά και την οικονομία. Ωραία, και να κλείσουμε και με το αστυνομικό μας δελτίο, Θεόφιλε. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Καστοριάς ο αστυνομικός του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Καστοριάς, σε συνεργασία με αστυνομικούς της ομάδας πάταξης διασυνοριακού εγκλήματος και τμήματος συνοριακής φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς, 54χρονων συμμεταπώσεων για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης για την καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών στη Δυτική Μακεδονία και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Καστοριάς, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε γιοταχή επιβατικό που οδηγούσε ο 54χρονος, βρέθηκε ανάντως αυτού ένας ταξιδιωτικός σάκος, ο οποίος περιείχε 10 πλαστικές αυτοσχέδιες και ανισοβαρές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνευη, συνολικού βάρους 10 κιλών και 204 γραμμαρίων. Συνολικά κατασχέθηκαν 10 κιλά και 204 γραμμάρια ακατέργαστης κάνευης και το ανώτερο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα SIM. Μάλιστα. Ωραία, Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή σου συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, περίοδος του Πάσχα δεν έφερε την πολυπόθητη ανάσταση στους εμπόρους, καθώς η πτώση της κίνησης στην τοπική αγορά έφτασε το 20%.